κατ' επέκταση. Τι κάνετε, κύριε Κακουγιά? Καλά, πολλά καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω βέβαια το κατά πόσο ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που μάλιστα ασχολείται και από μια θέση που θα πρέπει να διαθέτεται και χρήματα για την αγαπημένη σας ομάδα, που είναι και η διοκτησία σας τώρα η Λάρισα, βλέπει αποφάσεις που δεν ξέρω, μπορεί και τη δική σας ομάδα κάποια στιγμή αντίστοιχα να κουμπίσουν όταν δεν βασίζονται στους νόμους που υπάρχουν. Οτιδήποτε αφορά κακή ερμηνεία και κακή εφαρμογή μιας ενός νόμου με ενδιαφέρει απόλυτα, είναι η καθημερινότητά μου. Και στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κλασική περίπτωση κακής ερμηνείας και εφαρμογής μιας δικαστού όσον αφορά μια νομοθετική πρόβλεψη. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι είμαι αρμόδιος και μπορώ να μιλήσω. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η γνωστή υπόθεση από χθες που βγήκε του Κοντοβά επιδικάζει το 50% των όσων ζητούσε ο ποδοσφαιριστής από την ΠΑΕ Άρης, και επιδικάζεται αυτό το ποσό παρά το γεγονός ότι ο νόμος που αναφέρει αυτό το 50% στην προηγούμενη παράγραφό της στην ουσία εξαιρεί ομάδες όπως ο Άρης από την υποχρέωση να καταβάλουν χρήματα σε ποδοσφαιριστές που αξίωναν λεφτά από την προηγούμενη ΠΑΕ Άρης. Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Το λέτε ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς η περιγραφή του νόμου είναι αυτή. Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί με τον Άρη όσον αφορά την ίδρυση της νέας εταιρείας εξαιρείται από την νομοθετική πρόβλεψη. Πώς γίνεται η δικαστής όμως να βγάζει μια απόφαση και να σας πω κάτι. Είναι, εντάξει. Ναι, δεν είναι δικαστής σε πρώτο βαθμό όμως. Η δικαιοσύνη απονέμεται από ανθρώπους. Ναι, σωστό. Όχι, η δικαιοσύνη απονέμεται από ανθρώπους. Το ανθρώπινο λάθος πάντοτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να επέλθει. Γι' αυτό το λόγο ξέρετε και στα... καταργήθηκε η θανατική ποινή στα περισσότερα κράτη. Γιατί δεν μπορείς να επαναφέρεις, να διορθώσεις το λάθος. Ναι. Όταν εκτελεστεί ένας και έχει γίνει λάθος, δεν μπορεί να το διορθώσεις. Όμως εδώ υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί το λάθος. Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, η οποία λέει στην περίπτωση κατά την οποία το συγκεκριμένο όργανο ερμηνεύσει λάθος και εφαρμόσει λάθος μια νομοθετική ρύθμιση, μπορείς να ζητήσεις να γίνει επανάληψη διαδικασίας και αυτό θα το κρίνει ανώτερη δικαστής. Εδώ βέβαια μιλάμε για ανώτατους δικαστές, γιατί οι αεροπαιγίτες είναι οι ανώτατοι δικαστές, οι πρωτοδίκες είναι ο πρωτοδαθμός των δικαστών, οι εφέτες είναι ο δεύτερος και ο τρίτος δαθμός, οι ανώτατοι δικαστές, είναι οι αεροπαιγίτες. Εδώ μια αεροπαιγίτης σε ένα μονομελές όργανο ερμήνευσε και εφάρμοσε λάθος μια νομοθετική ρύθμιση και θα πρέπει τώρα να το διορθώσει και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει η προϊσταμένη του Διευθυντικού Δικαστηρίου, η πρόεδρος του Διευθυντικού Δικαστηρίου, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού, που είναι ανώτερη σε βαθμό από την συγκεκριμένη αεροπαγήτη, και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Υπάρχει κάποια. Αντιλαμβάνομαι ότι με τον όρο έτσι που καταλαβαίνει και εγώ, μιλάμε για αναψηλάφιση της υπόθεσης, θεωρητικά πάντα. Αυτό λέγεται. Ναι, ακριβώς. Νομικά η διαδικασία ονομάζεται αναψηλάφιση. Η αναψηλάφιση προβλέπεται και στην τακτική δικαιοσύνη. Ναι. Πρέπει να έχεις όμως ένα νέο στοιχείο, δεν πρέπει θεωρητικά να έχεις αυτό έτσι, βλέποντας Matlock, το θυμάστε το Matlock, βλέπατε εσείς Matlock τα προηγούμενα χρόνια? Εξαιρετική σειρά. Πράγματι ήταν συνήθως στην Ελλάδα βλέπουμε παραγωγές αγγλοσαξονικού δικαίου που δικονομικά δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό δικαίο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που πραγματικά πρόκειται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, από ανθρώπινο λάθος, προβλέπεται η διαδικασία της αναψηλάφισης. Αυτό γίνεται και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή αν προκύψει, δεν υπάρχει εδώ καινούριο στοιχείο, εδώ είναι η σωστή εφαρμογή του νόμου. Ναι, εδώ, αυτό όμως δεν πρέπει να κάνει ο Άρης κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να κάνει μια προσφυγή, έφεση, τι μπορείς να κάνεις? Θα κάνει αίτηση αναψηλάφισης. Α, θα κάνει. Υπάρχει προθεσμία γι' αυτό? Θα το πω έτσι. Αίτηση αναψηλάφισης, αμέσως. Αυτό δεν έχει προθεσμία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο το σημαντικό?
Μιλάτε για ανθρώπινο λάθος και βέβαια το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί ακριβώς το νόμο αυτό, επειδή τον παρακολουθήσαμε όλοι όταν έκανε τη διαδικασία ο Άρης. Είναι απλός νόμος. Ναι. Είναι απλός νόμος. Είναι απλός νόμος. Τον είχε κάνει ο κύριος Κοντονής, θυμίζω. Η δικαστής όμως παραδέχεται το λάθος. Ή τίθεται θέμα ερμηνείας. Γιατί ακούμε πολλές φορές σε κάποιες αποφάσεις περίεργες, είναι η ερμηνεία της δικαστού. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανθρώπινο λάθος από δικαστές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ ότι ένας τακτικός δικαστής κάνει κάτι από πρόθεση. Mm-hmm. Πρέπει να τον διώξουν την ίδια ώρα, αν το κάνει από πρόθεση. Να σας πω ότι στην προκειμένη περίπτωση, οι δικαστές που κρίνουν τις υποθέσεις αυτές, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ανώτατοι δικαστές, αεροπαγίτες, και την αναψηλάψη θα την κρίνει η αντιπρόεδρος του αεροπάγου, η κυρία Μπιτσούνη. Mm-hmm. Είναι ανώτατοι δικαστές. Και εκεί γίνονται λάθη. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε αντικειμενικές αποφάσεις ακόμη και στον αεροπάγο. Ναι. Δηλαδή, μία σύνθεση του αεροπάγου, ένα συγκεκριμένο τμήμα, δικάζει και εκδίδει για τα ίδια περιστατικά μία άλλη απόφαση, και ένα άλλο τμήμα δικάζει και κρίνει με μία διαφορετική κρίση. Mm-hmm. Στο τέλος, αυτά διορθώνονται όταν πρόκειται για σπουδαία θέματα, με κρίση, με μια νέα κρίση, η οποία συγκρίνει, βλέπει τη σύγκρουση των δύο αποφάσεων, και για να μην υπάρχει ο κίνδυνος εκτός των αντιφατικών αποφάσεων, το διορθώνει το λάθος. Είτε υπέρ της μιας απόψεως, είτε υπέρ της άλλης. Εδώ και έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Για να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Κάθε εβδομάδα στον αεροπάγο υπάρχουν τρεις δικάσιμοι και κρίνουν περίπου 30 υποθέσεις, όπου διαμαρτύρονται διάδικοι, θα το πω έτσι λαϊκά, ουσιαστικά διαμαρτύρονται γιατί αδικήθηκαν. Όποιος αδικείται έχει δικαίωμα να προσφύγει στον αεροπάγο, είτε για ποινική απόφαση είτε για αστική απόφαση. Άρα έχουμε 90 υποθέσεις την εβδομάδα που υπάρχει παρέμβαση του αεροπάγου. Άρα έχουμε 360 υποθέσεις το μήνα, έχουμε περίπου 1.800 υποθέσεις το χρόνο, όπου τακτικοί δικαστές του δευτέρου βαθμού εφέτες, κατά την άποψη των διαδίκων, έχουν κάνει λάθος. Είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός των υποθέσεων που ο Άριος Πάγος αποφαίνεται ότι έγινε ανθρώπινο λάθος. Mm-hmm. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται στην απόφαση αυτή να έχει γίνει λάθος, όπως λέτε, να παίρνει δικαστής το άρθρο Β, άρθρο 106-46-05 του 2019, έχω τον νόμο μπροστά μου, ΦΕΚ 52, πρώτη Τετάρτου 19, είναι και πρώτα Απριλιά, είναι σημαδιακό, που το Β, το οποίο το χρησιμοποιεί, να λέει αυτό δικαίως, πρέπει να δώσει στον ποδοσφαιριστή το ίμιση των αμυγός αγωνιστικών οφειλών κτλ. Και να μην βλέπει τρεις παραγράφους παρακάτω, το κομμάτι που λέει τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση που υποβιβαστεί σας ΑΑΕ, πριν την έναρξη αγωνιστικής περίοδου 16-17, μπορούν να ιδρύσουν νέα ΑΑΕ, η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβαστής σας, ανεξαρτήτως της πορείας εκαθάρισης. Δεν είδε δηλαδή ότι ο Άρης είναι πριν, αυτό δεν είδε. Πού μπερδεύτηκε, για να καταλάβω δηλαδή. Θέλω να είμαι αντικειμενικός κριτής. Ναι. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι μπορεί να μην βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αντιληφθεί κάτι. Αν και βέβαια δεν χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση. Ο δικαστής υποχρεούται, ακόμη και αν εμείς κάνουμε λάθος, να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει σωστά τον νόμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν γι' αυτό ότι... γράφουμε ναι. προτάσεις, mm-hmm. γι' αυτό γράφουμε σημειώματα, γι' αυτό συντάσσουμε εμείς τις αγωγές ή τις προσφυγές ή κάνουμε εμείς ξεκινούμε την ποινική διαδικασία. Όμως είναι υποχρέωση, συνταγματική υποχρέωση του δικαστού, και είναι, για να είναι συνεπής στον όρκο που έδωσε ότι θα εφαρμόζει τον νόμο, να γνωρίζει τον νόμο. Δεν χρειάζεται να το υποδείξουμε εμείς. Ναι, υπάρχει και επίσης ανακοίνωση επίσημη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ, που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί είχε κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, είχε κάνει καταγγελία και στην Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ για το ζήτημα αυτό και απορρίφθηκε η συγκεκριμένη. Υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ που λένε ότι ο Άρης δεν είναι ο καθολικός διάδοχος. Τότε, όταν ήταν στην επικαιρότητα και το θέμα της FIFA, που η FIFA έλεγε για άλλο κτλ. Αλλά πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω να μου πείτε το εξής: αν είναι στην ίδια κατηγορία η Λάρισα, ο Όφη, η ΑΕΚ, γιατί νομίζω και αυτές οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες έκαναν
κάτι παρόμοιο με αυτό που έχει κάνει ο Άρης με την αλλαγή μετά την υπερβασμό. Δεν έκαναν τίποτε οι εταιρείες. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα τι κάτι. Ακούστε mm-hmm. κάτι. Γιατί υπάρχει μια παρερμηνία. Υπάρχει μια παρερμηνία που την κάνουν οι συναδελφοί σας γιατί mm-hmm. δεν κάνουν τη μελέτη που κάνατε εσείς. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτα ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη, ούτε η Λάρισα. Οι ομάδες αυτές διαλύθηκαν οι εταιρείες. Έτσι, πήγαν στην τρίτη εθνική. Ερασιτεχνική κατηγορία. Όχι, όχι. Ακούστε με κάτι. Η ποδοσφαιρική ομάδα πήγε. Α, λέτε. Η ιδέα πήγε. Ναι. Η εταιρεία διαλύθηκε. Η ΑΕ διαλύθηκε, σωστά. Διαγράφηκε από το ΓΙΜΗ. Mm-hmm. Τέθηκε υπό εκαθάριση. Σωστά. Εδώ εφαρμόζεται το εμπορικό δίκαιο. Mm-hmm. Άλλο η εταιρεία. Άλλο η ιδέα και το σωματείο. Σωστά. Γιατί ακούω διάφορες ανοησίες από το πρωί. Δηλαδή ταξιδεύω με το αυτοκίνητό μου γυρίζοντας, γιατί είχα δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Και ακούω διάφορες τοποθετήσεις που ναι, μεν θέλουν κάποιοι να πούν το ίδιο, αλλά το λένε με λάθος τρόπο. Και κάποιοι κάνουν και επίδειξη αυροφροσύνης σε εργαζομένους ποδοσφαιριστές ή υπαλλήλους. Κανείς δεν έφαγε από τα σωματεία, από τους οπαδούς, από την ιδέα, τα χρήματα κάποιων. Mm-hmm. Πτώχευσε μια εταιρεία. Και επειδή πτώχευσε, διαλύθηκε. Τέθηκε υποκαθάριση. Διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ. Το σωματείο, το ιδρυτικό σωματείο, δεν είχε καμία εταιρεία. Ο σύλλογος, ο ΑΣ για να καταλάβει και ο κόσμος, ο ερασιτέχνης. Ο αθλητικός σύλλογος ναι. είναι η ιδέα. Ο αθλητικός σύλλογος δίνει την άδεια της χρησιμοποίησης του τίτλου και του σήματος. Σε ποιον όμως? Σε έναν άλλον επιχειρηματία. Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο επιχειρήσεις. Δεν πληρώνει ο σύλλογος τις υποχρεώσεις στους ποδοσφαιριστές, ούτε στους προπονητές, ούτε στο δημόσιο, ούτε στο ΙΚΑ. Τα πληρώνει ο επενδυτής. Mm-hmm. Ο επενδυτής πτώχευσε, γι' αυτό και όταν πτωχεύει, ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά για τα μέλη του ΔΣ που διοίκησαν, γιατί με όλη του την περιουσία και πολλές φορές με την προσωπική του ελευθερία, έναντι του δημοσίου, έναντι του ΙΚΑ, έναντι των ποδοσφαιριστών, γι' αυτό το λόγο και αυτός πληρώνει τις συνέπειες. Άρα μπορεί και ο εργαζόμενος να πάει στα φυσικά πρόσωπα όπως προβλέπει πλέον ο νόμος και να πάρει τα χρήματα. Εκεί είναι θέμα εργαζομένου όταν διαλέγει να υπογράψει σύμβαση με μια εταιρεία και ακούω πολλές φορές κάποιους ποδοσφαιριστές που πήγαιναν, που ήταν γνωστό σε όλους ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η εταιρεία, η παλιά εταιρεία που ήταν πρόεδρος ο Σκόδρας, ο Αθανασιάδης, ο Κόντης και αυτοί οι διάφοροι. Ο Κόντης δεν ήταν πρόεδρος, ήταν εκτελεστικός διευθυντής, ναι. Ο Κοντοβάς πάντως ήταν επί Ηλιάδη. Ο Κοντοβάς. Λοιπόν, πιο πριν ακόμα. Πιο πριν ακόμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Πήγαιναν λοιπόν ποδοσφαιριστές που δεν έβρισκαν συμβόλαια σε άλλες ομάδες και επειδή ο Άρης δεν μπορούσε να προσελκύσει αξιόλογους ποδοσφαιριστές και έπαιρνε ποδοσφαιριστές δευτέρας, τρίτης διαλογής, οι οποίοι εν γνώση τους πήγαιναν σε μια προβληματική εταιρεία, η οποία ήταν πρώτης πτωχεύσεως. Όμως, με το νόθο νομικό καθεστώς που υπήρχε τότε επί εποχής Παντοδυναμίας, Αντωνιάδη, Σιμεοφορίδη, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που πήγαιναν εκεί και μάλιστα επεδίωκαν να υπογράψουν πολυετή συμβόλαια, γνωρίζοντας τα πτωχεύσει εταιρεία. Και με ρήτρες μεγάλες. Και στο τέλος διεκδικούσαν το σύνολο του συμβολέου, ενώ παίζανε μόνο λίγους μήνες. Έβγαιναν αποφάσεις τότε που τους επεδίκαζαν το σύλλογο το όλο του συμβολέου και έτσι πτώχευαν οι εταιρείες. Mm-hmm. Mm-hmm. Ειδικά ο Άρης το έχει βιώσει αυτό πραγματικά όπως το περιγράφεται. Ναι. Ναι. Με απίστευτα ποσά. Με κάτι 800 χιλιάρικα ο Σανκαρέ, με κάτι και κοιτάξτε, απίστευτα. Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές. Και κοιτάξτε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές ναι. που υπέγραφαν τους αγώνες συμβόλαιο. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι που το παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι δήθεν που έχασαν τα λεφτά τους. Δεν υποχρέωσε κανείς τον εργαζόμενο να κάνει συμβόλαιο με έναν Άρη που όλες οι εφημερίδες γράφανε ότι αγωνιά να πάρει αδειοδότηση το καλοκαίρι. Όχι, τότε έπεφτα. Μα τότε λέγανε. Το 13 έλεγε ότι είχε κάνει δύο νίκες ώρες όλο το πρωτάθλημα. Τρεις. Έπεφτε. Ήταν δεδομένο ότι πέφτει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω καμιά φορά συνάδελφοί σας παρουσιάζουν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν βλέπουν και τις δύο πλευρές. Πείτε μου κάτι, ίσως το ξέρετε εσείς να μας βγάλετε από τη δύσκολη θέση και το συνηθίζετε πολλές φορές, δεν έχετε πρόβλημα να λέτε τη γνώμη σας. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι πατέρας του ποδοσφαιριστή του συγκεκριμένου είναι ταμεία στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Ο Θωμάς Κοντοβάς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τον έχουμε βρει βέβαια σε φωτογραφίες να είναι αγκαλιά με το παλικάρι, όταν ήταν φαντάρος κτλ. Απλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και συνωνυμία τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο του κι αυτό. Δηλαδή στην ένωση της Καρδίτσας, η οποία. Εντάξει, συνήθως. Τώρα το να είσαι ταμείας ή να είσαι και πρόεδρος σε μια ένωση
και να έχεις ένα μοναχογιό ή περισσότερους και να είναι ποδοσφαιριστές, είναι, θα έλεγα, χαρά. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί συνήθως αυτοί που ασχολούνται με τις ενώσεις δεν έχουν φορέσει σορτσάκι στο ποδοσφαιρικό παππού. Απλά ο πρόεδρος της ένωσης, ξέρετε ποιος είναι? Ο πρόεδρος είναι ο κύριος που είχε οριστεί παρατηρητής στο Άρη ΣΑΕΚ και είχε γίνει μεγάλος ντόρος, γιατί το προφίλ του στο Facebook είναι γεμάτο με Original 21 και είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Καρδίτσας. Ο κύριος Φίκας. Κάποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Ναι, αλλά, συγγνώμη, να σας πω κάτι όμως. Υποστηρίζει η ομάδα. Πρέπει να προσέχει. Βγαίνει φωτογραφία με σημαία και πάει παρατηρητής στο Άρη ΣΑΕΚ. Αυτό λέμε. Αυτό κάνει και πάει. Το θέμα είναι αυτοί που τον βάζουν. Η ΕΠΟ τον έβαλε. Αυτό λέμε. Η ΕΠΟ τον όρισε. Ήταν δεύτερος παρατηρητής. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί. Γι' αυτό λέω. Πώς να μην πάει το μυαλό του άλλου όμως. Δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία της ΕΠΟ με την κρίση ενός ή μιας αεροπαγήτου. Καλά κάνετε και το σημειώνετε. Δηλαδή, γιατί το μυαλό καταλαβαίνετε που πάει. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Βεβαίως επελέγει η αεροπαγήτης και πράγματι τυπικά και ουσιαστικά πληρώνεται από την ΕΠΟ. Δεν πάει, δεν θέλω να το σκεφτώ ποτέ. Θα πρέπει να αλλάξω επάγγελμα αύριο. Ναι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, τώρα μετά από 40 χρόνια που. Είναι 40 χρόνια, δεν είστε ή και παραπάνω, δικηγορείτε. Είμαι 46 χρόνια. 46 χρόνια, εντάξει. Τώρα θα αλλάξετε, αφήστε το. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ έχω διατυμπανίσει κατά επανάληψη την εκτίμησή μου και την εμπιστοσύνη μου στις Ελληνίδες και στους Έλληνες δικαστές γενικά. Γι' αυτό και έχω πάρει θέσεις και έχω πει ότι ήταν πρόοδος που εμπιστευτήκαμε. Τακτικούς δικαστές. Σε τακτικούς δικαστές. Πολλές φορές υπάρχουν λάθος κρίσεις τακτικών δικαστών. Όμως, εγώ θέλω να πιστεύω ότι από ανθρώπινο λάθος. Να σας πω κάτι. Ο Άρης έχει τη Δευτέρα παρόμοια υπόθεση με το Φατί. Μπορεί να δικάσει τώρα η ίδια δικαστής? Μπορεί, δεν τις απαγορεύει κανείς. Να έχει κάνει λάθος. Και άμα ξανακάνει λάθος κρίση. Ο Άρης μπορεί, έχει δικαίωμα στις προηγούμενες διαδικασίες, χρονικές προβλέψεις, να κάνει τις εξαιρέσεις στις συγκεκριμένες δικές του. Ναι, θα το κάνει. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, θα το κάνει όπως και μια σειρά άλλες ενέργειες. Νομίζω προς 48 ώρων πρέπει, αν το για τις αρχικές υποθέσεις είναι, παραλογική εφαρμογή, πρέπει να ζητήσει την εξαίρεση και να δίνει και το λογημένο. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει, θα απέχει και η συγκεκριμένη δικαστής. Δεν έχει καμία αιμονή κάποιος αεροπαγήτης, κάποιος αεροπαγήτης να δικάσει οπωσδήποτε. Εάν επιμένει κάποιος, εκεί αρχίζουν άλλες σκέψεις. Ενώ κάποιος, ένας διάδικος, εκφράζει την έλλειψη εμπιστοσύνης στην κρίση σου, εκεί υπάρχει μια παγία τακτική των δικαστών να απέχουν. Με αποδεδειγμένο λάθος νομίζω ότι θα το ζητήσει ο Άρης. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Θα έπρεπε, επιτρέψτε, να είναι ένα νομικό σύμβουλο του Άρη, όμως το λέω δημοσίως, εάν ο νεαρός αδελφός που χειρίζει τις υποθέσεις του Άρη δεν το κάνει, θα είναι λάθος του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Άρης μπορεί να δικάσει την υπόθεση αυτή και με μια άλλη δικαστική κρίση άλλης αεροπαγήτου, γιατί είναι κυρίες και υπάρχουν και άντρες εκεί, είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες υπό την προεδρία της κυρίας Μπιτσούνη, του αντιπρόεδρου της αντιπρόεδρου του αεροπαγού, μπορεί να πετύχει την έκδοση μιας άλλης αποφάσεως με αντίθετη κρίση με αυτήν που εξέδωσε η κυρία Μαργέλου και έτσι να αυτομάτως η νεότερη νομολογία, γιατί αυτή θα είναι η τελευταία απόφαση, να καταργήσει την προηγούμενη. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πάει να κάνει ο Άρης. Τώρα θα το δούμε στην πράξη. Εμείς ζητήσαμε την άποψή σας, γιατί. Μου τηλεφώνησε ο κύριος Καρπίδης χθες το βράδυ για να μου θέσει το θέμα. Του είπα την άποψή μου. Εγώ σήμερα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχα την απολογία του Λιμενάρχου Θεσσαλονίκης στη γνωστή υπόθεση που θυμάστε, που είχε δημιουργηθεί με τους πλοηγούς. Και του είπα ότι δεν μπορούμε να συναντηθούμε. Όμως του είπα ότι θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και θα το δούμε. Φύγατε τώρα. Εδώ είναι ο πρόεδρος ακόμα γι' αυτό. Αλλά έχω αύριο στις Σέρες. Α, έχω κοντά. Αύριο στις Σέρες. Κοντά. Και την Παρασκευή δεν θα έρθετε εδώ για το διπλό που θα πάρετε? Η εκπομπή είναι όλα μπαουτάρις, γι' αυτό το λέω. Μπινελίκια τρώω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά το μάτι είναι στις 8.30 ναι. Και εγώ πρέπει να είμαι το πρωί στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών. Αντιμέτωπο μια υπόθεση με ισόβια κάθεξη. Μάλιστα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν προλάβω, δεν το χάνω με τίποτα. Πού, δηλαδή, αν δεν προλάβετε, πού θα το δείτε, πιστεύετε, στην ΟΒΑ?
Ένα φθινόπωρο. Είναι και αυτό το ζήτημα. Όχι, δεν ξέρω. Ένα έτο. Έχετε δίκιο. Γιατί είχα, δηλαδή είναι επιβεβλημένο να έρθω. Ναι. Να προλάβω. Εγώ δεν μπορώ να με δω. Δεν έχω το μεταξύ ΠΑΟΚ TV. Εντάξει, μια συνδρομή. Εγώ... Μπορείτε να πάρετε τα συνδρομή της ημέρας. Υπάρχει αυτό. Με... Πόσο ξέρω, είναι άσχετος με τα ηλεκτρονικά. Μπορεί να πάω σε κάποια καφετέρια που έχει ΠΑΟΚ TV και να το δω. Εγώ κάνω πρόληψη, θα το δείτε στην Νόβα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Πάντως, και θα είναι και καλό να έχουμε. Ναι, φυσικά και είναι καλό, να σας πω όμως κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, εμένα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι φυσικά και θέλουμε όλες οι ομάδες να έχουν τηλεοπτικό πάροχο και φυσικά και θέλουμε ακόμα και ομάδες που δεν έχουν τον κόσμο του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, της Λάρισας, που είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη και ίσως και ακόμα μεγάλη όλη τη Θεσσαλία εκεί πέρα, με την ιστορία που έχει η Λάρισα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι φυσιολογικό να μην έχει ούτε ο Νέος Βόλος, ούτε η Λαμία, τον ίδιο κόσμο, άρα και συνδρομητές. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν το λέω οπαδικά, με την έννοια των συνδρομητών. Έτσι κρίνει το συνδρομητικό. Εντάξει, όχι μόνο το συνδρομητικό, εγώ λέω ότι κρίνουν και τα εισιτήρια. Δηλαδή, ο Ατρόμητος που είναι μια πολύ πετυχημένη ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει τον κόσμο. Εμείς έχουμε την έκτη θέση όσον αφορά τα εισιτήρια. Τον αριθμό των οπαδών στην Ελλάδα, διαχρονικά την έχουμε την έκτη θέση. Άλλοτε με περισσότερα λιγότερα. Νομίζω ότι έχουμε και την έκτη θέση στα διαρκείας μετά τους τέσσερις. Καλώς, δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται θέμα για τη Λάρισα. Άλλο θέλω να πω, ναι, ότι ένιωσα ότι πήγε λίγο εκβιαστικά το όλο πράγμα και δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Δηλαδή με την ίδια λογική μπορεί αύριο η Λάρισα, ο Άρης ή οποιοδήποτε να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω βασικό χορηγό στη φανέλα. Αν δεν βρω κι εγώ βασικό χορηγό στη φανέλα, δεν παίζω. Δεν παίζω, δεν υπογράφω την προκήρυξη. Ναι, κάτι που συνέβη. Ακούστε με κάτι. Εμείς ανεβήκαμε το 2016 στην Super League. Τότε, επειδή η σχέση μου με τον Μελισσανίδη ποτέ δεν είναι καλή σε μένα τα τελευταία χρόνια, και είχε τότε ο ΠΑΠ σαν μικρομέτοχο και το Μελισσανίδη εκτός από τους έχους, οι ανταγωνιστές μας είχαν διαφήμιση όλοι διαφόρων παιχνιδιών του ΠΑΠ, στοίχημα, κίνο, ναι, προπό, λαϊκαλαχία κτλ. Οτιδήποτε. Και εμείς δεν είχαμε. Και μάλιστα πέρανε 700.000 αυτοί και εμείς τίποτα. Έπρεπε να πείτε δεν υπογράφω την προκήρυξη. Κανονικά. Ακούστε με λοιπόν. Το ίδιο γίνεται και τώρα όμως. Γιατί τώρα η ΑΕΚ παίρνει 5 εκατομμύρια από τον ΟΠΑΠ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει 2,5 εκατομμύρια σύμμαχοι δηλαδή όπως είναι. Δεν ξέρω ποια εταιρεία διαφημίζει ο ΠΑΟΚ στη φανέλα του. Τη στοίχημα έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν. Στοίχημαν, την οποία έχει πάλι αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν στοίχημα. Ναι, αλλά δυστύχημα την αγόρασε ο ΠΑΠ και αυτή. Σε κάθε περίπτωση. Απλά για να είμαι σωστός, η συμφωνία του ΠΑΟΚ είναι προγενέστερη της συμφωνίας στοίχημα ο ΠΑΠ. Δηλαδή είναι εδώ τα τελευταία 3 χρόνια νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει τη στοίχημα. Όπως την έχει ο Ολυμπιακός. Δεν σημαίνει, συγγνώμη εδώ. Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να πάω στον αγιασμό της ομάδας μου. Να πάτε στον αγιασμό, βεβαίως. Θέλω μόνο ένα σχόλιο σας τελευταίο για το πρωτάθλημα. Γενικότερα, αν θεωρείτε ότι τώρα που βρήκαμε και τηλεοπτική στέγη για όλους, αν έχουμε τις προδιαγραφές με όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε με την ΕΠΟ. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να ψηφίζετε κάτι στη Λίγκα, να πηγαίνετε στην ΕΠΟ και η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, εκπληκτική επιτροπή αυτή που θεσπίστηκε επί Γκυρτζίκη, αν θυμάμαι καλά, να λέει άλλα. Δηλαδή να αποφασίζει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο Α και οι ενώσεις να αποφασίσουν κάτι άλλο. Η αδυναμία της Super League ανεπτάλληλης απόψης είναι παροιμιώδης. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Το νόητο, αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες. Και επίσης ο Κούγιας πολλές φορές, παιδιά, λέει πράγματα τα οποία, επειδή δεν καταλαβαίνει, δεν μασάει και ούτε είναι δημοσιοσχετίστας στα ραδιόφωνα, λέει πράγματα σε σχέση με τα μίντια που είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό που είπε ότι για τον Άρη από το πρωί άκουγε στη Θεσσαλονίκη ό,τι να είναι, πραγματικά άκουγε ό,τι να είναι. Και αν δεν κάνω λάθος, κάπου παρενέβηκε μόνος του. Παιδιά, να σας πω, ό,τι να είναι λέτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να πεις άλλο. Ωραίος ήταν ο Αλέξης. Θα πάρει και το διπλό στην Τούμπα. Όχι. Ντροπή. Εντάξει, θα βγει άσος ο Άρης. Θα βγει άσος ο Άρης, δεν πρέπει να βγει διπλό το άλλο. Όχι. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Δύσκολο μάτς είναι για τη Λάρισα. Μπορεί να έχεις εσύ εκπλήξεις το Βιγελίδη. Άντε ρε! Τι είναι αυτό, δε! Επικοινωνίες. Τα data labs είναι μαζί μας, Χρυσανθέ. Εκεί θα σε στείλω. Για να γίνω επαγγελματίας μπαρίστα. Να γίνει, γιατί δεν βλέπω να μακροημερεύεις. Με εκπαίδευσε στα μυστικά της παρολίγης. Εθολές εδώ και 10 χρόνια αυτό. Εντάξει, το μακροημέρευσε με 20.
Για να γίνετε λοιπόν επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr και φυσικά Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έλα ρε καζινάρα, ρε φίλε. Για όσους δεν έχετε πάει και θα πάτε πρώτη φορά, έχει πολλά προνόμια για σας. Έχω και κάρτα. Με την εγγραφή σας θα το διαπιστώσετε. Έχω και κάρτα. Και μπορείτε να το επισκεφθείτε. Ρίχνουν και τις κληρώσεις. Πήγαινε με τρόμο με το χρήσι από εκεί. Μια φορά είχε πει. Τι είχε πει? Ο κύριος Χρ. Χρ. Που το επίθετο ξεκινάει από τσ. Χρήστο Τσαλικόπουλος. Διάλειμμα. Πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Έχουμε και μηνύματα. Ναι. Για το φίλο που λέει γιατί βγάλαμε τον Κούγια. Τον Κούγια να τον βγάζουμε, παιδιά, μόνο όταν λέει κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Να μην τον βγάλουμε όταν λέει κάτι θετικό για τον Άρη. Γιατί προφανώς είσαι φίλος του ΠΑΟΚ. Έτσι, ποιους να βγάζουμε? Τον Μπαλτάκο, τον Σημεοφορίδη, γενικότερα όποιον λέει νομικό υπέρ του ΠΑΟΚ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ο άνθρωπος τώρα δεν είπε κάτι αρνητικό για την ομάδα σας. Ο φίλος 6938 λέει αυτό για τον πατέρα του Κοντοβά. Τι, ότι ισχύει. Όχι, ότι ψάξει το κτλ. Το είπαμε. Θωμάς Κοντοβάς, προεταμίας έψε Καρδίτσας, το ψάξαμε. Οκ. Okay. 6939 ισχύει, λέει, όντως υπήρχε χαρτί που πρέπει να δώσουμε 800.000 στο Φατί. Όχι. Ο 6977. Του Φατί είναι η ίδια περίπτωση με τον Κοντοβά. Ναι. Βασικά δεν είναι ίδια, διότι ο Κοντοβάς, γιατί του Φατί η προσφυγή είναι προγενέστερη. Δηλαδή δεν είναι καν το 16 που την έκανε ο Κοντοβάς, γιατί εγώ νομίζω η παρερμηνία εκεί έγινε από την δικαστή. Επειδή έχει βγει απόφαση για τον Κοντοβά Οκτώβριο του 2016, όταν δηλαδή υπήρχε ήδη η ΠΑΕ. Καταλαβες. Ναι. Το λάθος που έκανε, δηλαδή νομίζω ότι εκεί, από εκεί μπερδεύτηκε, αν έκανε όντως λάθος. Ενώ το σωματείο ιδρύθηκε 25 Αυγούστου του 2016. Δηλαδή είπα αυτή, ιδρυθήκατε 25 Αυγούστου του 2016, η προσφυγή βγήκε απόφαση 20 Δεκάτου του 2016, άρα πρέπει να το πληρώσετε. Του Φατί είναι προγενέστερα. Μάλιστα. Ο Φατί ζητάει 700 χιλιάρικα, με το 50% είναι 350. Δεν υπάρχει όμως χαρτί. Υπάρχει εκδίκαση, όπως το είπα πριν και το συζητήσαμε με τον κύριο Κούγια, την άλλη Δευτέρα. Που λογικά θα εξαιρεθεί η δικαστής. Ο φίλος 6977. Ούτε εδώ θα βοηθήσει, θα χειρωθεί πίσω το διοικητικό χαρακτήρα του οργάνου. Για την κυβέρνηση, μάλλον εννοεί. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση είναι, ποτέ το διευκρινίζει κιόλας. Ο 6944, δεν προλάβαμε να την κάνουμε ερώτηση, γιατί πρέπει να πάει και στον αγιασμό ο κύριος Κούγιας, τον κύριο Τζαφέρη που πάει για πρόεδρο της ΕΠΟ. Να ρωτήσουμε τον κύριο Κούγια. Και ο φίλος 6986, κάτι πολύ αγωνιστικό, μας κάνει και μια ωραία πάσα. Θα έρθει επιτέλους ο Χατσαφή. Με center back τι γίνεται, extreme θα έρθει παίχτης. Θα τα απαντήσουμε όλα αυτά. Τώρα πρέπει. Μεταγραφές δεν κάνουμε. Ναι. Mm. Θα με κάνουμε λίγες ακόμα. Ας κάνουμε. Επειδή γιατί δεν το πλήρωσες ρε τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, κάνει το σύμβολο, το στόπερ. Εσείς. Ο Χατσαφή στόπερ, δεν υπάρχει παιδιά. Πού να παίξω, γιατί ο Καναβάρο 78 ήταν χρήσαν. Εντάξει, εγώ είμαι 72, αλλά οκ. Okay. Ναι. Καναβάρο. Θα είπε Καναβάρο, πεκτάρ. Για τον Χατζησαφή, παιδιά, περιμένουμε να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του με την Τράκτορ και να έρθει. Είναι ξεκάθαρο. Μόλις το κάνει αυτό, θα έρθει. Πότε το κάνει αυτό όμως? Δεν είναι στο χέρι του Άρη, θα είναι. Τι γίνεται όμως? Είναι στο χέρι της Τράκτορ. Ρεπορτάζ θα μας δώσει. Θα έρθει, ρε παιδί, δεν υπάρχει κάτι. Θα έρθει. Θα έρθει. Πώς θα έρθει? Πρέπει να λύσει το συμβόλαιο του με την Τράκτορ. Τι κάνει και δεν το λύνει? Τόσο καιρό τι έκανε? Παίζανε, Χατζησαφή. Τελικό πηγαίνανε. Να σηκώσει το μαστραπά. Με αυτά θα ασχολούνται. Οχ. Λοιπόν, τι έγινε? 248 κρούσματα. Ανεβήκαμε σήμερα πάλι. Άιντιχο. Που λέει και τον Ισολικού. Άιντιχο. Λοιπόν. Για τα υπόλοιπα τώρα που ρωτάς. Για το στόπερ. Είναι λίγο. Είναι μια περίπτωση που θέλει το. Μια υπόθεση που θέλει το χρόνο της. Τώρα θα μου πεις, έχεις ακόμα? Δεν έχεις πάρα πολύ ακόμα. Αρχίζει λίγο και. Και μειώνεται ο χρόνος σου, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τόσο πολύ αξιόλογο που να κάνει τους ανθρώπους του Άρη να ασχοληθούν μαζί του. Υπήρχαν δύο καλές περιπτώσεις που είπαμε ότι χάθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, βέβαια, η μία ειδικά με τα λεφτά που ζητούσε δεν μπορούσε να προχωρήσει ο Άρης ουσιαστικά με τον, με το συγκεκριμένο, τον Σέρβο, που γράψαμε και χθες το όνομά του, τον Μπλάνιτς, με τους 500 χιλιάρικα.
δεν μπορούσε τώρα να μπει σε αυτή τη δικασία. Να δώσει 500 χιλιάρικα, ούτε 300 καλά-καλά που παίρνει τώρα στη Μακάμπι Χάιφα ο παίχτης. Γιατί εκεί συμφώνησε πριν λίγες μέρες. Δεν μπορούσε να τα δώσει. Και ένας ακόμα παίχτης καλός που υπήρχε, καλή περίπτωση, Λαβράκη, που κατέληξε στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας. Ψάχνεται ο Άρης. Έχει 4 επιλογές για την ώρα. 4 δεν έχει, 4 έχει. Βολεύεται προσωρινά, αλλά θέλει σίγουρα ένα ακόμα ποδοσφαιριστή, είναι δεκαδά του, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε, κάτι που να, τόσο πολύ αξιόλογο που να κάνει τον Άρη να μπει σε μια διαδικασία διερεύνησης, διερευνητική επαφή, ουσιαστικές συζητήσεις. Για τον Extreme, όπως γράψαμε και σήμερα, τα δεδομένα για τον Άρη είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει πάντα στο κάδρο ο Ματέο, όσο δεν υπολογίζεται από τον Ερυθρό Αστέρα και δεν υπάρχει και κάποια πρόταση που να καλύπτει τους Σέρβους μέχρι στιγμής. Γιατί οι Σέρβοι θέλουν να τον ξεφορτωθούν και άμα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν βρίσκουν τα λεφτά τα οποία ζητάνε, θα αναγκαστούν και αυτοί να ρίξουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις. Είναι γι' αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Και θα ευνοήσει τον Άρη εφόσον αποφασίσει να ασχοληθεί ουσιαστικά μαζί του εκ νέου. Απ' την άλλη, υπάρχει ο Μπρούνο, με τον οποίο υπάρχει όμως και η ιδιαιτερότητα ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό για την ώρα. Αλλά και να μείνει ελεύθερος δεν σημαίνει ότι ο Άρης μπορεί να πάει τελικά για τον Βραζιλιάνο. Ένας παίκτης που αρέσει, έχει υποστηρικτές, να το πω έτσι, συσσαγωγικά να το βάλω το υποστηρικτές, μέσα στην ομάδα. Αλλά δεν αποκλείεται μέχρι και ο Μπρούνο να μείνει ελεύθερος, ο Άρης να έχει βρει κάτι καλύτερο, κάτι που να του αρέσει περισσότερο όσον αφορά μία ακόμα προσθήκη που θέλει να κάνει. Ο Άρης θα πάρει και τον Μπρούνο και τον Ματέο και τον Χατζησαφή. Το Χατζησαφή τον έχει κλείσει, είναι δεδομένο. Πώς τον έχει κλείσει αφού δεν έχει μείνει ελεύθερος στην ομάδα? Θα μείνει. Πότε, 32 Οκτωβρίου. Θα μείνει. Τι αγχώνεσαι. Mm. Γιατί... Αγχώνομαι, αρχίζει το μάτς την Παρασκευή. Πού τον θες? Γιατί το Χατζησαφή, αφού έχουμε το Ματίγια. Ο Χατζησαφή, Νίκο, δεν είναι αμυντικό χαφ. Άσχετα αν θες εσύ να φας το Ματίγια που δεν θα το φας, θα παίξει 30 παιχνίδια βασικός, μόνο και μόνο γιατί μου την έχει σπάσει. Επειδή τον πολεμάς από την πρώτη μέρα. Και θα του το πω. Θα του το πω. Θα του το πω. Ότι αυτός ο κοντός, αυτός. Ο κοντός, κοντός άλλο, θέλει να σε φάει. Άλλος έλεγε ο κοντός. Θα πάω τα ηχητικά που έλεγε. Είναι πολλά, πολλά αυτά τα λεφτά για το Ματίγια. Πολλά ήταν, τι να πούμε. Δεν θα πούμε ότι είναι πολλά. Θέλει να τα πάρει κανένας γνωστός σου, κανένας φίλος σου, τι. Ποιος θα τα πάρει κανένας φίλος μου. Δεν ξέρω, δεν ποιος, ποιος, ποιος Μπαρατζάρης. Δεν έχω φίλους. Χατζησαφή και Χατζησαφή και Χατζησαφή. Δεν έχω φίλους. Αριστερό μπάκινο Χατζησαφή. Τώρα, αν βοηθήσει και δύο φορές, εντάξει. Χρυσανθέ. Ματίγια, τέλος. Ο Χατζησαφή έρχεται για εσωτερικός μέσος. Ματίγια θα πέσει. Και για εναλλακτική του Γκάνια. Θα φάει το Σάσα. Το πουλάει το Σάσα. Δύο μήνες τώρα. Πουλάει Σάσα. Πουλάει Σάσα. Ναι, μπάστα. Μπάστα. Ναι. Ματίγια. Πεκτάρα. Αδερφός μου, τελείωσε. Θα παίρνω το Ματίγια. Ο Ματίγια, λοιπόν. Δεν κουνιέται. Χρυσανθέ, άκουσαμε λίγο. Να την δεκάδα. Δεν κουνιέται! Χρυσανθέ, άκουσαμε λίγο. Και θα φάμε και όσοι πάτε να το φάτε. Όταν έρθει ο Χατζησαφή, τα δεδομένα αλλάζουν. Καλά, δεν καλά. Σου είπα ότι θα μείνω Ματίγια εκτός. Καλά, καλά. Δεν σου είπα ότι θα μείνω Ματίγια εκτός. Καλά, καλά. Μην κάνεις το δεύτερο. Καλά, καλά. Λοιπόν. Πυροκάρι πριν. Ναι, ναι. Μην... Ας πω εγώ ποιος θα παίξει. Πρόσεξε με. Ναι. Θα έχεις 4 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και ποιος πληρώνει, Νίκο? Τα 1200 διαρκείας. Και τώρα πας να ανοίξεις άλλο κουβέντα. Χατζησαφή έφερες, Μπρούνο έφερες, Ματέο Γκαρσία αγόρασες. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, πάρε μετά. Γιατί δεν πληρώνεις? Κάνε και το γήπεδο. Εκεί όταν θα έρθει και ο Ιρανός θα παίζουν αυτοί που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αν είναι ο Ματίγια θα παίζουν Ματίγια. Αν δεν είναι ο Ματίγια θα παίζουν Χατζησαφή. Μπορεί να είναι ο Σάσα. Όλη τη σεζόν σε καλύτερη κατάσταση θα είναι ο Ματίγια. Η αλλαγή πάντως δεν φαίνεται ότι θα γίνει. Ποια αλλαγή? Για το μάτς με τη Λαμία. Ποια αλλαγή? Η εσωτερική αλλαγή. Ποια εσωτερική αλλαγή? Να πάει δηλαδή ο Τζέγκο πίσω και Ματίγια μπροστά. Εκεί θα επειδή μείνει. Το θέλετε εσείς. Εκεί θα μείνει. Επειδή θέλετε εσείς και από το φιλικό μας πρίξατε. Εγώ θεωρώ. Σου είπα την ώρα του φιλικού ότι δεν αλλάζει εκεί θα είναι ο Ματίγια. Δεν κουνιέται! Στοπα! Εγώ θεωρώ ότι καλύτερο είναι να πάει ο Τζέγκο πίσω. Άσε ρε που θεωρείς κιόλας. Άντε, παίξε ένα προ. FIFA μόνο. Φέξε ένα FIFA. Και έχει κωδικούς να παίξουμε τέτοιο. Να παίξουμε διαδικτυακά. Έχει, ναι. Ωραία. Δεν έχετε PlayStation στο σπίτι? Έχουμε. Και εμείς έχουμε. Ωραία. Πρέπει να πάρω κάρτα PlayStation. Μπορώ απλά να συνδεθώ στο Ιντερνετ και να παίξω. Έχει κάνει λογαριασμό ο Χριστάκος. Έχει κάνει. Γιατί αρχίζει και ξεκουμπώνεσαι? Γιατί έχω μια φαγούρα εδώ πέρα. Φαγούρα ή σφίξιμο στο στήθος? Λες να έχω τίποτα κανένα. Παίρνω Βαλεριάνες, δεν έχω θέμα. Άντε με τις Βαλεριάνες. Αφού παίρνω. Εντάξει, παίρνω Βαλεριάνες, δεν το Βαλεριάνο. Και μας παίρνει τηλέφωνο 12 ώρα το βράδυ. Τι με κοιτάς? Υπάρχουν άξια στελέχη από πίσω.
Σε παίρνω 12 ώρα το βράδυ, το βγήκε η κλήρωση και εσύ κοιμόσουν. Γιατί κούμπο ο Αγίου Βαλεριάννη, ήμουν σε μια περίπτωση. Κούμπο Βαλεριάννη, στο ραδιόφωνο δουλεύει εσύ ο τάξη. Και έπεσα να κοιμηθώ. Να μην κοιμηθώ. Παιδάκια κοιμούνται. Κοιμάστε, παιδάκια. Κοιμάστε, παιδάκια. Παιδάκια όταν κοιμάστε. Γράφαμε το Χαριστέα. Τα κάνω εγώ, δίκη, τα γράφω εγώ. Όταν γράφαμε το Χαριστέα στη δίκη. Τα γράφω όλα εγώ, ρε. Όταν γράφαμε το Γιάννη Κόντι, ο Γιώργο Αγόρα. Ακού να σου πω κάτι. Μισή ώρα θα όλα πρέπει να τα κάνει. Μισή ώρα θα βγει να μιλήσει και τα δυόμιση στον αέρα. Τον ατελείωτο είχε. Τον είπε και πρόεδρο ο Κουγιάς. Ναι. Μισή ώρα θα διαμιλήσει, δεν είναι τίποτα. Δυόμιση ώρα το βράδυ ακόμα. Ωραία. Ωραία. Ματίγια δεν κουνιέται. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που λέγαμε και χθες. Το Θωμά το Κοντοβάρ. Την ίδια εντεκάδα που είδαμε το Σάββατο, θα δούμε και μεθαύριο. Αυτό είναι το πλάνο, όπως φαίνεται. Ναι. Δεν ήταν καλή αυτή η εντεκάδα. Αυτή θα δεις. Προσαρμοσμένη βέβαια περισσότερο τακτικά στον αντίπαλό της που έχει απέναντί της. Μια Λαμία που οι πληροφορίες αναφέρουν δεν είναι η περσινή. Τι λένε οι πληροφορίες. Η περσινή καλή Λαμία του Μάντζιου, να το πω έτσι. Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟ και τα Λαμία. Θα τη στραβώ, ναι. Ναι. Τι έχει δηλαδή η Λαμία θεωρώ φέτος. Ότι. Τι έχει. Θα τα πούμε περισσότερο. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν ξέρω, θα τα πούμε αύριο. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, έφυγε ο Βάντερσον. Αύριο θα κάνουμε. Κάπου ανακοινώθηκε αυτό κιόλα. Πανετολικό. Πανετολικό. Εγώ γιατί τα βλέπω όλα. Μπράβο, αύριο θα κάνουμε το pregame, αύριο θα τα πούμε αυτά. Μείωση μισθού. Κάτσε το μήνυμα μου ήρθε. Για δες το μήνυμα σου. Ένας πολέμος στο Ματίγια είναι, ποιος. Τι. Ο Κούγιας. Προχώρα. Ο Κούγιας. Σε θέλω στο γραφείο μου. Λοιπόν, δύσκολα. Δύσκολα. Να μου το πει. Α, θα πήγαινε όμω. Τι να κάνω. Είχε αφήσει το Facebook του αυτόν τον υπολογιστή ανοιχτό. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα. Αχ. Μπορεί να έρθει αυτό το δικό μου. Κάτσε να το κλείσω χωρί να δω τι έχει ανοιχτό εδώ πέρα. Ποιο. Πιανού. Ρε Κώστα. Αρχά να διαβάσουμε αυτό ο. Περίμενα. Προχώρα, ρε αγόρι. Περίμενα να το κλείσω εδώ πέρα του ανθρώπου. Ναι, κλείστο. Το έχει αφήσει ανοιχτό. Λοιπόν, τέλεια. Για τον Άρη, τα δεδομένα αυτά είναι στο αγώνα τη Παρασκευή. Για να πάμε και λίγο περισσότερο στο αγωνιστικό. Για το διαιτή να μα πει, Χρυσάνθα. Τι να σε πω, Διαμαντόπουλο. Ντροπή. Ο Ντίνο. Προχώρα. Προχώρα, ε. Προχώρα τώρα. Προχώρα. Λοιπόν, είπαμε για την δεκάδα λίγα πραγματάκια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν νομίζω αλλάξει κάτι μέχρι αύριο. Πολύ δύσκολα. Έτσι αλλιώς, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, οι βασικές επιλογές είναι συγκεκριμένες. Αφήνω παράθυρο βέβαια, ανοιχτό για μία διαφοροποίηση. Μεσοαμυντικά, τώρα που μου ήρθε φλασιά, δεν θα πω πια, θα περιμένουμε να το δούμε αν θα γίνει την Παρασκευή. Χρύσανθε. Μπορεί να γίνει, μπορεί και όχι. Όπως συζητούσαμε μαζί νωρίτερα. Η συγκεκριμένη. Άρα αφήνουμε ανοιχτό παράθυρο για μία. Δεν θα αλλαγή. Το πούμε όχι. Μέσα... Δεν θα το πούμε όχι. Θα πούμε όμως ότι δεν θα γίνουν στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να μάθουν τα πάντα. Άλλαξε τον τόπο διεξαγωγής, λέει, των προγραμματισμένων εκδηλώσεών της για τον καλά UEFA λόγω του COVID-19. Από την Αθήνα στην Ιόν μεταφέρει τον καλά, το συγκεκριμένο, για τις κληρώσεις του Champions League και του Europa League. Μας απασχολεί. Είμαστε ακόμα στο κόλπο των ομίλων. Έχουμε δρόμο. Είναι η αλήθεια, αλλά είμαστε ακόμα. Έχουμε πιθανότητες. Δεν θα γίνει λοιπόν στην Αθήνα κλήρωση και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω του COVID-19. Θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Είπαμε για το στόπερ, είπαμε για τον εξτρέμ, ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Είναι πάντως, διανύουμε μια περίοδο που στην ουσία αποτελεί την τελική ευθεία για το κομμάτι των μεταγραφών, άρα νομίζω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί και οι άνθρωποι του Άρη να έχουν κάτι πιο χειροπιαστό, θα λέγαμε, στα χέρια τους, όσον αφορά και την προσθήκη ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού και την προσθήκη του εξτρέμ που θέλει να κάνει ομάδα για να πλαισιώσει Φετφατζή Γκάμα και τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Σε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες βέβαια υπολογίζεται και ο Φακού τον Μπερτόλιο. Αλλά δεν είναι τόσο καθαρή η επιλογή, θα λέγαμε, για τα επιθετικά σου άκρα ο συγκεκριμένος. Πάντως, κάτι σημαντικό όσον αφορά τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και αξίζει να το τονίζουμε. Βέβαια, δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία των επίσημων αγώνων, αλλά και ο Χρύσανθος που έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία χρόνων, θα λέγαμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι στιγμής και με τις μεταγραφές που έχεις κάνει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακή.
Ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε, έχουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Είναι νωρίς, αλλά υπήρξαν και άλλες παραδείγματα που πριν ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες, έλεγε ότι αυτός δεν μου κάθεται καλά. Δεν σου λέω ότι θα σου βγουν όλες. Ποτέ δεν βγαίνουν όλες οι μεταγραφές που θα κάνεις. Αλλά δεν μπορείς να πεις μέσα στιγμή για κάποιον ότι πηγαίνει άσχημα. Είναι αυτά που βλέπουμε έως τώρα. Λοιπόν, είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος σήμερα στο μπάσκετ. Δεν είπα το πρόγραμμα. Δεν το είπα το πρόγραμμα. Τα είπαμε live το πρωί. Τα είπατε live το πρωί, Αλλά είναι ένας άλλος. Είναι ένα άλλο κοινό. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός. Δεύτερη αγωνιστική Ιωνικός Άρης. Τρίτη αγωνιστική Άρης Περιστέρη. Τέταρτη αγωνιστική Λάρισα Άρης. Πέμπτη αγωνιστική Άρης Χαρίλαος Τρικούπης. Έκτη αγωνιστική Ρεπό. Έβδομη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Καλά περάσει ο Γιώργος Γκάτος. Όγδη αγωνιστική Άρης ΑΕΚ. Ένατη αγωνιστική Πανιώνιος Άρης. Δέκατη αγωνιστική Άρης Κολοσσός. Ενδέκατη Προμηθέας Άρης. Δωδέκατη Άρης Ηρακλής. Κώστα. Δέκατη αγωνιστική Λαύριο Άρης. 14η Παναθηναϊκός Άρης, 15η Άρης Ιωνικός και πάει λέγοντας, ξεκινάει το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου. Υπάρχει και στο All About Άρης. Μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Και κάπου εδώ νομίζω, αφού αναφέρω ότι ξεκίνησε και η ηλεκτρονική διάθεση της κάρτας φιλάθλου του Άρη που διαβάζω στο All About Άρης, νομίζω ότι φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Θα ευχαριστήσουμε τον Μαρμαρίδη. Πομπάρα. Θα ευχαριστήσουμε τον Μαρμαρίδη που ήταν μαζί μας, εννοείται, με έπιπλα υψηλής αισθητικής, στα δικά σας μέτρα, στα δικά σας γούστα, για να επιπλώσετε το νέο σας σπίτι, το δικό σας το σπίτι, το σπιτάκι σας, ή να το ανακαινήσετε ενδεχομένως. Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη και τη συντρόφου σας ή τη μανούλα σας, θα μπορούσαμε να πούμε, τη δικιά σας μανούλα. Πού τον βρήκα αυτό να. Και τα Ντάταλας, βέβαια, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια προγραμματισμού ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού τηλέφωνο 2310-22-2962. Datalabs.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία των Datalabs Εθνικής Αμήνης 14α. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με την κανονική της σύνθεση, γιατί την Παρασκευή το απόγευμα θα είμαστε στο Βικελίδη. Μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές αύριο κιόλας. Μια που θα είμαστε παραμονές του πρώτου επίσημου αγώνα της. Για ποιο λόγο σεζόν. Δεν έχουμε ρεπορτάζ να πούμε και θα ανοίξουμε γραμμές. Γραμμές θα ανοίξεις, φίλε, όταν πρέπει να σχολιάσει κάτι ο κόσμος. Όχι για να την γλιτώσεις ή να μιλήσεις το ρεπορτάζ. Χαβαλετζή. Το διαιτητικό. Πρόσεξε, εσύ αυτά τα λες για πλάκα. Και πολλοί τα παίρνουν σοβαρά. Μπορεί να τα λέω σοβαρά και κάποιοι να τα παίρνουν για πλάκα. Δύσκολα. Όπως επίσης λες για πλάκα ότι πολεμάω το ματίγια. Το πολεμάς 100% το ματίγια. Άκουσε με λίγο και στο έχω πει άλλη φορά. Τι α. Όχι, δεν θα κάτι. Ξέρεις... Τον Κριστιαν Γκανέα. Γκάνεα. Ξέρεις ότι Thank εγώ... you very much. Ξέρεις ότι εγώ συμπάθειες... Όχι συμπάθειες, το δώθεις αλλιώς. Αντιπάθειες δεν έχω. Έχεις. Εγώ όχι δεν έχω αντιπάθειες. Θα αντιπαθούν αρκετοί. Ας με αντιπαθούν, δεν πειράζει. Αυτό είναι, έχω αντιπάθειες. Ωραία. Δεν αντιπαθώ εγώ τέλος. Δεν αντιπαθώ εγώ κάποιον ποδοσφαιριστή. Θες να φας το ματίγια, απλά για να φέρεις δικό σου παίχτη. Λέω, για να πάρεις από τις μεταγραφές ως μάνατζερ που είσαι. Να πάρεις μίζα. Λέμε αυτό που βλέπουμε. Αυτό κάνουμε και μέσα από την εκπομπή και μέσα από το site. Δεν χαϊδεύουμε. Έχεις αιμονή με το ματίγια. Που λέγατε με τον Κούσο ότι βλέπουμε κλέψει ατάκες. Αιμονή. Αχ, καλέ, λοιπόν. Αιμονή. 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 Στο είπα και την άλλη φορά, σου βγαίνει η αιμονή. Αν κάποιος παίχτης ορισμένες φορές δεν τραβάει, θα το πούμε, δεν το βάλουμε κάτω το χαλάκι. Εδώ έφερες το Χατζησαφή και τον έβαλες στην ενδεκάδα. Μην κάνεις όπως έκανε ένας άλλος. Έφερες. Μην κάνεις όπως έκανε ένας άλλος πέρυσι που μου έλεγε για τον Τόνσο, έχεις άδικο και θα σου το εξηγήσω γιατί δίκιο είχα εν τέλει. Κάτσε να σου εξηγήσω γιατί έχεις άδικο για το ματίγια. Γιατί έφερες και έβαλες το Χατζησαφή στην ενδεκάδα πριν να έρθει. Υπολογίζεται για ιστορικό μέσο. Έφερες και έβαλες στην ενδεκάδα το Χατζησαφή. Ότι όταν έρθει το Χατζησαφή τα δεδομένα αλλάζουν. Και άμα έρθει και με παραπατάει. Δεν θα παίζει. Πώς τον έβαλες τότε εσωτερικό μέσο. Τα δεδομένα αλλάζουν, Χρήσανθε. Πώς αλλάζουν. Κάτσε να έρθει να υδρώσει τη φανέλα, να παίξει κανένα μήνα δεύτερος και μετά φίλε. Αλλά όταν στο μυαλό σου έχεις να φας το ματίγια, δεν θα περάσει! Δεν θα περάσει! 9 φάουλ θα βάλει φέτος! 9! 9 φάουλ! Και θα έρθει και θα σου κάνει. Μη βολάζει εμένα! 4 ποιοτικές επιλογές έχεις στον άκρο. Χαβιέ! Μία θα μένει εκτός. Χαβιέ! Μπορεί να είναι ο ματίγια, μπορεί να είναι ο τζέκο. Σκίστον! Σκίστον! 9 φάουλ απευθείας εκτελέσεις και στον τελικό αυτό θα βάλει τον γκολ! Ματιγιάρα! Παραδέξω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά, σε περισσότερα πέφτω μέσα. Ναι. Τι ναι. Έχεις δίκιο. Πόσες φορές ο Γκάμα, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα το πέναλτι, η σιγουριά, τα σίγουρα λεφτά. Σε εκτιμήσεις
ποδοσφαιρικές που κάνουμε μεταξύ μας πάντα. Μεταξύ μας, στον αέρα. Αλλά και στον αέρα τα έχουμε πει. Μεταξύ μας στον αέρα, ναι. Αλλά δεν το παραδέχεσαι. Πάνε πια στο ματίγια και πες του να μου στείλει ένα κοσάρικο. Τέτοια αβάντα σε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έχω να τον δω. Πραγματικά έχω να τον δω. Από πέρσι στην Ολλανδία. Ναι, ναι. Πόσο είναι, ένα χρόνο. Έχω να τον δω από τότε, δεν τον έχω δει. Πάει τώρα το κινητό του και λέει: Χαβιέ Ματίγια. Από πέρσι στην Ολλανδία έχω να δω το Ματίγια. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τόση αβάντα. Θέλω 20 χιλιαρικάκια. Είμαι ένα κομμάτι. Από μένα πήρε το συμβόλαιο. Δεν πρέπει να στείλει ένα εικοσάρικο. Κάτι, παιδιά έχουμε. Πολύ τεχνή μα. Ο Δημήτρης λέει: ναι. Ο Ματίγια με ξενέρωσε εδώ και καιρό. Δεν μα νοιάζει, κύριε μου. Εσείς κοιτάξτε να κάνετε μια χορηγία στην εκπομπή, γιατί έχει και ωραίο μαγαζί, τραγουδάτε και ωραία. Και μετά να τα πείτε αυτά. Λοιπόν. Εμείς είδαμε να σας πούμε, κύριε μου, πώς θα τραγουδήσετε, πώς θα γρατζουνάτε την κιθάρα. Εγώ είμαι μαζί του, 100%. Βέβαια είσαι μαζί του. Άμπαλος και αμούσικος. Άμπαλος, ε. Αμούσικος. Ανακαλύπτουμε καινούργιες λέξεις. Αχ, καλέ. Αχ, καλέ, ο Ματίγια, αχ, καλέ. Ναι, είδες όμως η Κανταρίνα. Κανταρίνα τι? 248 σήμερα. Εντάξει, ανέβηκες. Με την Κανταρίνα. Τι ακολουθεί, Χρυσάφε? Η εκπομπή της Κανταρίνας. Για το σκύλο μόνο του. Ο γάτος πήγε διακοπές. Τον βλέπω κάτι βιντεάκι ανεβάζει και με την Καλλιρόη και τέτοια. Έχει λίγο να φύγει. Τι? Τράβηξε κουμπί το καλοκαίρι. Ήταν ο μόνος που δεν έφυγε. Πολύ αλφή. Φίλε, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ήταν σε ξενοδοχεία, παραλίες. Τι δεν έφυγε? Αν εγώ έχει 7 μέρες τη βδομάδα και τις 3. Τι να βγάλω, φίλε, φωτογραφίες έβγαζα και βίντεο. Μην βγάζει. Τις 3 από τις 7 μέρες της εβδομάδας. Μην βγάζεις προσωπικά βιώματα που έχεις ζήσει στο παρελθόν και τα βγάζεις στο, στο ξενοδοχείο. Τα άδεια, λέω και αυτά, μα συνεχίζεις. Γιατί θα τα κάνουμε και εμείς. Συγγνώμη, τα 10 χρόνια. Το κάποιος που δεν έφυγε τις 3 από τις 7 μέρες όλου του καλοκαιριού από το Μάιο ήταν σε ξενοδοχιάρα. Με τις πατουσάρες του μέσα στην παραλία. Τις έβγαζε κιόλας. Γιατί το βλέπω το βίντεο. Στα καταγάλανα νερά της Χαλκιδικής. Και λες δεν έφυγε. Και λες να έφευγε Πέμπτη. Τι τρεις. Πέμπτη βράδυ και γυρνούσε Δευτέρα πρωί. Δεν πήρε άδεια. Αυτό είναι. Και ενώ έκανε αυτό το πράγμα, δεν πήρε και άδεια. Ο ευνοούμενος του Λίμπερο 107,4, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάει διακοπές περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, και ως διευθυντής προσωπικού ανακοινώνω ότι κάθε Παρασκευή που έλειπε χρεώνεται ως άδεια. 12 Παρασκευές και 4 του Μαΐου 16. Είχαμε Κανταρίνα το Μάιο, δεν γίνεται. 12 Παρασκευές χρειάζονται άδεια. Και 16 μέρες που πήρε τώρα, γιατί μετράνε διπλά το Σεπτέμβριο οι άδειες, λείπει σε αγωνιστική περίοδο. Άρα είναι διπλή η άδεια που χρεώνεται. Αν λείπει 4 μέρες, χρεώνεται 8. Εγώ είναι άδεια με αυτήν την παρακολουθία. Ποια άδεια σου? Μια άλλη εβδομάδα, μια εβδομάδα που. Όχι. Η άδεια σου ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι. Συγγνώμη, θα φύγει ενώ παίζουμε Ευρώπη. Όχι. Πρόσεχε λίγο. Δεν θα φύγω. Μέχρι τόσο λαθέρ να φύγω να έχουμε παιχνίδια. Τι θε, φίλο μου? Όταν θα έχουμε κάνει διακοπή της Εθνικής, του Μασί που κάνει παπάδες και κερδίζει το Κόσοβο. Όταν έχουμε μια διακοπή της Εθνικής, μια που είναι η εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο, τώρα πλέον. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να. Όχι. Αφού δεν θέλει εσύ εδώ πέρα. Όταν θα έχουμε. Τώρα μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα, φίλε, είναι άλλη εκπομπή. Ωραία. Όταν θα έχουμε θα λοιπόν μια τέτοια. Ναι, θα λείψω με άδεια. Ναι, εσύ τι σε απασχολεί. Θα λείπω εγώ και θα λείψει εσύ. Όχι. Χρήσανθε, πρώτα απ' όλα ξέρει τόσα χρόνια ότι εγώ δεν λείπω ουσιαστικά ποτέ. Είσαι το alter ego. Το δημοσιογραφικό στο Λίμπερο. Έχει εξαιρετικά κουστούμια. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Δεν πήγες να πάρεις. Τώρα που θα κάνεις την τηλεόραση, το Λαμπαουτάρες TV. Αυτό υπάρχει ήδη. YouTube έχουμε κανάλι, φίλε. Ναι. Όταν θα το περάσουμε λοιπόν και στο Λίμπερο. Ο Λαμπαουτάρες TV. Θα κάνουμε και τέτοιου συνδέσει από το Βικελίδη. Καλησπέρα με μικρόφωνο και τέτοια. Με drone. Και εμένα που θέλω να τραβάει τον drone. Τι? Δεν θα είμαστε τέτοιο, έτσι θα είμαστε. Πάνω στον drone θα είσαι. Με ελικόπτερο από πάνω, γιατί δεν μπορούμε να τραβάμε. Αν έχει το μάτσι Νόβα, δεν μπορούμε στη γη να τραβάμε. Τραβά στον ουρανό. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση από πριν. Από ό,τι θες μπορούμε να κάνουμε. Έχω ετοιμάσει πανδεσία, φίλε. Μάλιστα, όλα θα τα μάθω. Όταν θα με καλέσει για να διαπραγματευτούμε το συμβόλαιό μου, θα τα συζητήσουμε για αυτά. Στείλ εξώδικο και να προσφυγεί. Κάνε προσφυγή για να επαναδιαπραγματευτεί. Είναι μια καλή τακτική αυτή. Πονάτη φανέλ. Του Λίμπερο ή του Λαμπαουτάρης? Του Λαμπαουτάρης. Κάνεις το Λίμπερο προσφυγή. Το γίνεται και αυτό. Να έχεις άλλον μάνατζερ και να σε βάζει ένας άλλος μάνατζερ να κάνεις προσφυγές. Υπάρχουν αυτά.
Μπορεί να με βάλει να κάνω στο Λίμπερο προσφυγή ένα πρώην διευθυντή του Λίμπερο, α πούμε. Μπορεί και νυν. Ναι, μπορεί να σε πει ο νυν διευθυντή ο κύριο Αγόρα. Κάνει μια προσφυγή μπορεί, και να πιέσουμε το Γκόλκα να κάνει αυτό. Μπορεί, ρε παιδί μου, το Λίμπερο να έχει ένα διευθυντή, ναι, ο οποίο έφυγε, ναι, έγινε κακό, α πούμε. Ναι. Γιατί τον πιάσανε να παίρνει μίζε, τι. Όχι, δεν τον πιάσανε. Επειδή αποφάσισε να φύγει, ρε παιδί μου. Έκανε λάθο επιλογέ, έφερε εδώ και χρέωνε. Και με το λάθο τρόπο που ταξιδέψαμε, ας πούμε, με το δικό του τρόπο, σε μια αποστολή, ας πούμε, για ένα παιχνίδι εδώ στο Λίμπερο, ναι, κτλ. Στην Νορβηγία πέρσι. Στην εγώ. Νορβηγία, ας πούμε, μπορεί να έχει εγώ πέρσι. Κατάλαβε και να πάρει εμένα τώρα, ας πούμε, πρώην διευθυντή του Λίμπερο, α πούμε, και να μου πει. Πώ ταξίδεψε εκεί. Όχι, όχι, να μου πει κάτω μια. Μια καταγγελία κάτω, στην επιθεώρηση εργασία. Μια καταγγελία, ναι. Και αυτό ρε παιδί μου να δουλεύει σε ένα άλλο ραδιόφωνο, κατάλαβε. Μπορεί να μην δουλεύει σε ραδιόφωνο. Μπορεί να δουλεύει σε ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωση. Ωχ! Oh. Κοιτάζει κανένα σπίτι, κανένα γραφείο. Καραμπλέ σπίτι, α πούμε. Α, πράσινο σπίτι. Και να πηγαίνει στο Λίμπερο ενδεχομένω. Τι? Να και τι? Και να το έχει κάνει στέγγι. Εκεί είναι ο βάτραχο, φίλο μου. Να είναι, τι? Και αυτός, ο διευθυντής. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω πάει. Ναι. Και εγώ έχω πάει. Κάθος στο χείμα. Άντε, γεια σας. Η εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο μόλις αρχίζει.